Πάμε στον Μπίκα να πούμε μια κουβέντα. Ναι, θέλω να σχολιάσουμε λίγο τα. Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε, δεν μπορούμε να πούμε δημόσια τι σκεφτόμαστε, ποιο μπορεί να το έκανε. Χίλιοι δυο μπορεί να πούνε, από κάτω να πούνε ότι το κάναμε εμεί, εμεί θα πούμε για του κάτω κτλ. Εκείνο το οποίο όμω πρέπει να δούμε είναι κάτι το οποίο ήταν το ρεπορτάζ. Ήταν λυπή το ρεπορτάζ. Ξέρω τι θα πει. Δεν είπε κανένα καριόλη, κανένα άνθρωπο, συγγνώμη, το αποσύρω. Δεν είπε κανένα δημοσιογράφο. Εκείνη τη στιγμή πήγε να ανακαλέσει την παρέτηση. Ποια είναι παρέτηση πήρε, άλλο θέλω να σε πω. Τα κάηκε το σπίτι. Κάηκαν άλλα τρία σπίτια σε εκείνη την περιοχή. Ποιο μου λέει εμένα, δεν το υιοθετώ αυτό που λέω, αλλά να περάσει από το μυαλό μου, γιατί έχουν κλέψει δεκάδε σπίτια τα οποία δεν τα είχαν ασφαλίσει σε security. Ποιο μου λέει εμένα, δεν πήγε μια security και το τα έβαλε φωτιά. Αφού είναι τρία ακόμα. Γιατί να είναι δηλαδή να τα βάλε. Γιατί αυτοί που τα βάλανε επίτηδες κάψαν και κάποια άλλα πιθανόν. Να το. Για να ενοχοποιήσουν, να πούν ότι μπορεί να είναι το πόρισμα και από αυτό. Ναι. Διότι ο κύριος Μπίκας κάει και το σπίτι του κυρίου Μπίκα, διότι κάποιους ενόχλησε. Τα πράγματα είναι απλά. Πολύ σωστά. Γιατί δεν κάει και του κυρίου Σωμορακάκη το σπίτι την προηγούμενη φορά. Και του κυρίου Κρούτσι. Και του κυρίου Ταγκόζη. Να σε κάνω πώς θα γίνει τώρα, τι να λέμε, σωστό, δεν μου λες τώρα. Του προπονητή τη άλλη σταμάτησε γιατί είναι γκέι. Τώρα δεν μπορώ να πω στα προσωπικά του καθενός, να ξέρω τι έγινε και τι δεν έγινε. Μιλάμε για τον επικεφαλής τώρα του αρχιδιαιτητή. Του Κανελάκη τα μάτια και στο καφέ. Κάποιο ενόχλησε. Αυτή που τον ενόχλησε. Που ενόχλησε. Του μάνατζερ του Τσαλδάρη. Δηλαδή ποιο του ενόχλησε. Ρε παιδί μου, λέω. Στα καλά καθούμενα γιατί να του κάψουν το αυτοκίνητο κάποιοι. Του Λουτσέσκου γιατί να το κάψουν. Κάποιο ενόχλησε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω για του άλλου. Άμα ασχοληθώ λίγο, δεν έγινε από τότε τεντέκτη. Εντάξει, παιδιά, βγάζετε άκρη με την επικαιρότητα. Δηλαδή έχουμε και λέμε, ο Αλαφούζος βγαίνει και λέει. Εγώ δεν πάω να μιλήσω, να συναντηθώ καθόλου και με τους τέσσερις. Με κανέναν. Πρόσεξες, όχι με τον Μαρινάκη, με κανέναν. Ο κύριος Αλαφούζος. Άρα σημαίνει ότι έφυγε εδώ και καιρό από συμμαχία. Ο κύριος Αλαφούζος. Πάμε, δεύτερον. Μελισανίδης, εγώ λέει, δεν θέλω να πάω. Ο κύριος Αλαφούζος, θέλω να τον δικαιολογήσω εγώ. Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω να κάνουμε ένα διάλογο. Διότι όσες φορές και αν μιλήσανε, δεν τηρήθηκε τίποτα. Και συνεχίζουμε στα ίδια και χειρότερα. Συγγνώμη γιατί να έρθω αφού τα ίδια γίνονται. Ναι. Από αυτή την άποψη, καλά κάνει και δεν πάει. Εγώ θεωρώ ότι δεν τον αφήνει θύρα 13. Πάντως, ο κύριος Αλαφούζος. Τι γίνεται, ο κύριος Αλαφούζος. Ναι, ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Αβίδης έχουν δώσει άφηση αμαρτιών τον κύριο Γκαγκάτση. Παίρνοντας. Καλά, ναι. Αυτό θέλω να το σχολιάσω. Είναι για μένα, sorry λίγο Κώστα, μεγάλη ντροπή Μελισανίδη να κάθεσαι και να υπερασπίζει πιο πολύ από του υπόλοιπου. Την πρόταση του Γκαγκάτση. Αν είναι δυνατόν, ο Βάνερ δεν ξεχνιέται. Ο Βάνερ δεν ξεχνιέται. Κύριε Μελισανίδη, δεν ξεχνιέται. Από τη στιγμή που έχω πολλά να πω για τον Μελισανίδη. Γιατί είμαι απογοητευμένο με την πάρτη του. Δεν είναι αυτό και είναι η Μελισανίδη. Το κλείνω εδώ τώρα. Γιατί δεν είναι αυτό. Μπορεί να τα βρήκαν και οι τέσσερι μαζί. Γενικά δεν είναι ο Μελισανίδη αυτό που βλέπω. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν περίμενα από τον Μελισανίδη και τον Αλαφούζο να τα βρουν με τον Γκαγκάτση. Από τον Μπάοκ. Περίμενα να το βρω γιατί πρώτα. Μεγάλη ντροπή, το 10 δεν είναι μακριά. Το Πάουκ πήρε τα ψυχουλάκια με τον. Τίποτα δεν πήρε ο Πάουκ. Πήρε τα ψυχουλάκια με τον Γκαγκάτση. Του αρέσουν τα ψυχουλάκια του Πάουκ. Τι πήρε. Εσύ όμως. Ποια είναι τα ψυχουλάκια. Καλά τα πήρε τα ψυχουλάκια. Ποια είναι. Εγώ δεν δικαιολογούμαι, ξέρω τι θα πει. Τι εσύ. Αυτό δικαιολογείται. Πε μου, τι πήρε. Με στην Τούπα με Πανιόνους, με Ηρακλήδες. Τι πήρε. Πήρε τα διετσιέ, έβγαινε τρίτο, τέταρτο, όταν τα βγει έκτο. Ρε μα τρελάνει τώρα. Δεν σε τρελάνω. Πότε δίκιο αυτό τι πήρε. Αυτή η πέλα του ξεφτέλησε όταν τα πήρε. Είναι καλά επειδή έχει τον νόχα. Αυτοί δικαιολογούνται, πήραν τα ψίχουλα. Εσύ γιατί είσαι με τον Γκαγκάτση. Αυτό σου λέω. Σου κάναν, άρα ο κύριο Γκαγκάτση, άρα ο κύριο Μελισανίδη, ο κύριο Αλαφούζο και ο κύριο Σαββίδη νομιμοποιούν τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Τελειώσαμε. Τα νομιμοποιούν. Δυστυχώ. Λοιπόν. Μισό λεπτό, ρε. Δηλαδή, λοιπόν. Μόλι σα τα έπατε, μόλι σα τα νομιμοποιήσατε. Απάντα, ορίστε το πρώτο. Δεν τα νομιμοποιήσατε. Πρώτα απ' όλα. Το Γκαγκάτση. Θεωρώ... Δεν το γούσταρε ο Σαββίδης και μετά το ψηφίζει. Θεωρώ λοιπόν, ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι άνθρωποι που έχουν θέματα με τη δικαιοσύνη ναι. πρέπει να μπουν στο περιθώριο. Απλά πράγματα. Μέχρι να τελεσιδοκίσουν οι αποφάσεις, να γίνουν τα δικαστήρια να τελεσιδοκίσουν. Συμφωνώ λοιπόν ότι δεν έπρεπε να το στείλει. Εγώ δεν λέω για τη δικαιοσύνη. Δεν με ενδιαφέρει η δικαιοσύνη. Άλλο σου λέω εγώ. Ναι. Δεν έπρεπε δικαιοσύνη... να το. Ναι. Έχει υποθέσεις με τη δικαιοσύνη. Δεν με απασχολούν εμένα. Εμένα με απασχολούν. Οι υποθέσεις του κυρίου, θα πούμε για τον Τραμπ. Δεν με ενδιαφέρουν οι υποθέσεις εμένα του. Κατηγορείται για δύο κακουργήματα. 150 κακουργήματα. Από τη στιγμή που κατηγορείσαι, μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια. Εγώ ξέρω τι διαιτησίες. Να βγει το πόρισμα. Εγώ ξέρω τι διαιτησίες είχε ο Ολυμπιακός επικόκαλη
επί Γκαγκάτση. Και ξέρω επίσης. Είχε καλές διαιτησίες ο Ολυμπιακός. Ευνοήθηκε. Ευνοήθηκε. Είχε... Οπότε γιατί να τον ημοποιήσουμε λοιπόν. Είχε το Ριβάλντο, το Γιοβάνι. Είχε τον Ουρουαγουανού, πώς το λέγανε, που εντάξει, το πουλήσαμε στο Καζακστάν. Αλλά όταν χρειαζόσουν. Έφαγε σε ένα γκολ που δεν ήξερε που ήταν η πάντως η Θεσσαλονίκη, πάντως η Θεσσαλονίκη, επί Προεδρίας Γκαγκάτση στην ΕΠΟ, δεν έχει γράψει ούτε μία λέξη, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλες οι εφημερίδες, όλα τα ραδιόφωνα, εναντίον του Γκαγκάτση. Μία εφημερίδα δεν άκουσα. Καμία. Μόνο εμείς μιλούσαμε και λέγαμε και τα λοιπά και μας λέει να είναι τον Γκαγκάτση. Οπότε πιστεύω... νομιμοποιείται ο κύριος Μαλάτος από τον κύριο Τζόρνταν, από τον κύριο... Εγώ πιστεύω, δεν είναι εσύ τα λέω, εγώ δεν νομιμοποιώ τίποτα. Έκαναν εγκλήματα και ο Γκαγκάτσης όταν ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ υπέρ του Ολυμπιακού, διαιτητικά εγκλήματα. Δεν θα ξεχάσω εγώ εκείνο τον ημιτελικό. Παραμύθια. Τον προημιτελικό, το 3-0 που μ' άφησε με 8 παίχτες. Δεν το ξεχάσω εγώ αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν και καθόταν δίπλα στον κόκαλι ο κύριος Γκαγκάτσης. Τι να λέμε τώρα, λέμε άλλα. Τα σφαγεία. Στιγμάτισε μια ολόκληρη εποχή. Στιγμάτισε, πώς θα γίνει τώρα. Από εκεί και μετά όμως. Τώρα το σκεπτικό, εγώ με ενδιαφέρει να δω το σκεπτικό, διότι για ποιο λόγο θέλω να τον βάλουν εκεί πέρα. Ναι. Το σκεπτικό του. Και λέω τώρα εγώ, μήπως επειδή ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ όταν η εθνική ομάδα πήρε το Euro, μήπως για αυτό τον λόγο. Δεν μπορώ να ξέρω. Το σκεπτικό ρε Τζόρνταν είναι απλό και ξεκάθαρο. Συμμαχώ και με τον διάολο για το συμφέρον μου. Λοιπόν, μια χαρά κύριε Σαβίδη, κύριε Μελισανίδη και κύριε Αλαφούζο, νομιμοποίησατε τον κύριο Γκαγκάτση. Και μην μιλάτε για τα πρωταβλήματα που έχουν γνωρίσει. Έχει και τεχνογνωσία φαίνεται. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Τι. Λέτε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 43 μέχρι στιγμής, γιατί φέτος δεν ξέρουμε τι θα γίνει, άσχετα με το ότι είναι μπροστά. Και από... Σαμπαντάρει το μήνυμα. Και από εκεί και πέρα, και από εκεί και πέρα, υπάρχουν και άλλα 38 πρωταθλήματα που τα έχουν πάρει άλλες ομάδες. Δηλαδή θα έπρεπε εγώ να λέω ότι τα πρωταθλήματα των άλλων ομάδων πάρθηκαν με δόλιο τρόπο. Δεν το λέω, τα αναγνωρίζω όλα ως γνήσια.